Με το μισό ποινικό κώδικα σε βάρος τους έφυγαν από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου οι 6 Βούλγαροι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. 18 συνολικά αλλοδαποί, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες, έχουν ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς του τμήματος Μινώα Πεδιάδος ως δράστες 77 κλοπών και διαρρήξεων που σημειώθηκαν στην ενδοχώρα του Ηρακλείου τα τελευταία 9 χρόνια. Η συμμορία έγδινε σπίτια, αποθήκες, εκκλησίες, ακόμη και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Οι Βούλγαροι μεταφέρθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου υπό τις σφοδρές αντιδράσεις των συγγενών τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, η λία τους περιελάμβανε χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές με αξία άνω των 218.000 ευρώ. Οι 6 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που εξελίχθηκε χθες στην περιοχή για τη σύλληψή τους με τη συμμετοχή κλιμακίων της ΟΠΚΕ κατηγορούνται μεταξύ άλλων για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, εμπορία ανθρώπων κατά συναυτουργία, εκβίαση κατά συναυτουργία, σύσταση συμμορίας για τη διάπραξη κακουργημάτων.